Μάκη μου, θέλω να μου πεις εάν υπάρχει κάποιο άθλημα με το οποίο δεν έχεις ασχοληθεί μέχρι στιγμής, γιατί μας έχεις δείξει μια μεγάλη πορεία σε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Λίγα πράγματα δεν έχω κάνει. Και ενώ νόμιζα όταν πρωτοχτύπησα ότι λίγα αθλήματα ή λίγα πράγματα θα μπορούσα να κάνω και να είμαι αυτόνομος, τελικά κατάλαβα ότι μπορεί να κάνεις σχεδόν τα πάντα. Και καρτ και αυτοκίνητο και τζιπ και γουρούνα και κάιτ και wake. Όλα θέλουν μια μικρή πατέτα και λίγο παραπάνω έτσι. Έτσι, θέληση. Το πιο extreme που κάνεις είναι να περπατάς στην Αθήνα. Ναι, νομίζω ότι είναι σαν γολγοθάς. Δηλαδή, παίρνεις το μαξίδιό σου και λες, θα φτάσω στόχο μου. Γιατί δεν ξέρεις τώρα, άμα δεις πάρκινγκ, κάτω στο κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχει ανεπιρρικό πάρκινγκ. Θα δουλεύει όταν θα είσαι στο τρένο. Άμα δεν πας με το τρένο, θα πας με το αυτοκίνητό σου. Θα βρεις πάρκινγκ, άμα πας εκεί στην υπηρεσία, θα δουλεύει όταν θα είσαι. Θα σκεφτώσουν ποτέ να ασχοληθείς με την πολιτική? Κοίτα, άμα με βάζανε κάπου να ελέγχω τις προβασιμότητες και τον αθλητισμό, είμαι πολύ καλός. Αλλά σε όλα τα άλλα δεν έχω άγνοια από πολιτική. Έχω σκοπό να βοηθήσω παραπάνω την ελληνική κοινωνία να είναι πιο προσβάσιμη. Όχι μόνο σε δομικά, έτσι, ράμπες και κλασικά τέτοια, σε κτηριακές δομές, αλλά στην νοοτροπία. Γέννησες σε σχολεία, εκπαιδεύεις τα μικρά παιδιά και θέλω να μου πεις, επειδή τα παιδιά είναι σκληρά και έχουν απορίες, ποιες είναι οι πιο δύσκολες απορίες που σου έχουν θέσει, πιο δύσκολα που ήταν για σένα να απαντήσεις? Καλά, για μένα δεν είναι τίποτα. Όχι, θέλω να σου πω, γιατί είμαι πολύ χύμα, μπορώ να το πω, άνετος, πολύ με τα παιδιά. Τους κάνω πλάκα συνέχεια. Και έτσι αυτή η πλάκα βοηθάει και λένε, α, τελικά η αναπηρία δεν είναι πολύ χάλια. Αν και ένα παιδάκι στην αρχή, τα πρώτα 5 λεπτά, ξέρεις, μου λέει, πω, κύριε Μάκη, σας λυπάμαι που είσαι ανάπηρος. Μετά όμως όταν του είπα τι έχω κάνει, ταξίδια αυτά και παίξα μετά μαζί μπάσκετ, λέει, πω, κύριε Μάκη, σας ζηλεύω που είσαι ανάπηρος. Δηλαδή, αφού είσαι σε αυτό το σημείο το παιδί να πει αυτή τη λέξη, α, και όταν πει στο τέλος, άλλο ένα σημείο, η γυναίκα έχετε, η παιδιά έχετε, τότε είναι, νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει το έργο μου. Έχω ολοκληρώσει ότι όντως ο ανάπηρος μπορεί να βγει έξω, να βγει γυναίκα, να κάνει και παιδιά. Γιατί το ταμπού όλων είναι αυτό, έτσι. Όταν εκπαιδεύω άτομα αναπηρία που κάνω διάφορα σεμινάρια, θα πάνε να κοιμηθώ μαζί τους για 10 μέρες, 24 ώρες ζω μαζί τους. Βλέπουν πώς δίνομαι, πώς δίνομαι, πώς κάνεις μπάνιο, πώς οδηγάς, τους γνωρίζω τα παραολυμπιακά αθλήματα. Θες πάντως, τους γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Τι δικαιούνται και. Στις πρώτες μέρες λένε, άρε Μάκη, είναι πολύ εύκολο για σένα, γιατί είσαι γυμνασμένος, γιατί είσαι αυτό, γιατί το άλλο. Λέω, ναι, και εσύ θα γυμναστείς, μπορείς. Στην αρχή ήταν λίγο πεσμένα ψυχολογικά. Βλέπουν εμένα που τα κάνω εύκολα και λένε, όχ, πώς τα κάνει αυτός εύκολα. Μετά όμως, 2-3 μέρες καταλαβαίνουν ότι δεν είναι θέμα δύναμης, είναι θέμα εκπαίδευσης. Θέμα έτσι να πιστέψουν τον εαυτό τους ότι μπορεί να γίνει και γίνεται. Θέλει τεχνική. Μετά την εκπαίδευση που τους κάνεις και να είναι αυτόνομοι και μπορεί να μιλήσετε στο μέλλον και να δεις την πρόοδο τους, πώς νιώθεις? Βασικά δεν θα σου πω πώς νιώθω. Θα σου πω ότι έχω καμία 200 λαμπάδα σπίτι μου. Μου λέει, θα σου ανάψω μια λαμπάδα. Γιατί εγώ τα κάνω θελοντικά έτσι, δεν πληρώνομαι. Και εκεί είναι που παίρνω τη λαμπάδα. νιώθω πολύ ωραία, εννοείται. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ κι εγώ όταν χτύπησα να υπήρχε ένα σαν και εμένα και να μου τάλυνε τα προβλήματα που σκεφτόμουν τότε σε 10 μέρες. Γιατί όταν πρωτοχτυπάς, τι χτυπάς, λες, τι σκέφτεσαι όταν πρωτοχτυπάς? Θα είμαι ανεξάρτητος. Πω, τώρα θα έχω ανάγκη μια ζωή, τη μάνα μου, την κοπέλα μου, τη γυναίκα μου, ανάλογα. Θα μπορώ να κάνω πάντα. Βασικά προβλήματα. Θα είμαι ωραίος σαν άντρας, θα αρέσω στις γυναίκες, θα ξαναοδηγήσω μηχανή. Δηλαδή τέτοια προβλήματα. Μετά βλέπεις ότι τελικά γίνονται όλα. Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου, θέλω να μου πεις? Γενικώ το φλερτ νομίζω είναι το boost. Δηλαδή και όταν εκπαιδεύω άτομα με αναπηρία, όταν μάθουν ότι μπορεί να κάνουν και σεξ, τότε έχουν όρεξη να φλερτάρουν, να ντυθούν, να πάνε γυμναστήριο, να οδηγήσουν το αυτοκίνητο, να κάνουν τα πάντα. Νομίζω είναι το πυροκροτητής να γίνεις ανεξάρτητος.